Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Καταρχήν να ευχαριστήσω και όλη τη διοργάνωση, από τον πρώτο διοργανωτή, από τον πιο αρμόδιο να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, μέχρι και, πλέον, μέχρι και το πιο εθελοντή, γιατί πραγματικά είναι μια εκδήλωση που, για την οποία κουράστηκαν πιστεύω πάρα πολύ, με ένα αξιοθαύμαστο αποτέλεσμα για να απολαύσουμε εμείς όλες αυτές τις ομιλίες. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω, γνωρίζω ότι είναι αργά ήδη και είστε κουρασμένοι από την από το υπόλοιπο της ημέρας. Και δεν θέλω επίσης να σας κουράσω μετά από το GDPR με πάρα πολλά νομικά. Ήταν μια χιονοστιβάδα πληροφοριών, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, αν θέλετε, εγώ μπορώ να ξεκινήσω. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν να συστηθώ για όσους δεν με γνωρίζουν και όπως η φίλη μου η Ευαγγελία με προλόγησε από το Meetup της Θεσσαλονίκης. Είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, ασχολούμαι με το δίκαιο της πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα εξειδικεύομαι στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, όπως θα δείτε, νομίζω θα το δείτε και στο slide, είμαι υποψήφια διδάκτορ στο αντίστοιχο αντικείμενο στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το αντικείμενο που θα σας παρουσιάσω, δηλαδή την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών. Και παράλληλα, λοιπόν, μια τρίτη ιδιότητα, είμαι διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Χωρίς να μπω σε πολύ μεγάλη ανάλυση τι είναι, γιατί μπορεί να ακούτε πρώτη φορά το ότι είναι διαμεσολάβηση κτλ. Θα σας πω ότι σήμερα δεν θα σας μιλήσω με καμία από αυτές τις ιδιότητες. Θα σας μιλήσω ως επικεφαλής ενός νέου Ινστιτούτου, ενός νέου φορέα που έρχεται στην Ελλάδα. Έχω τη μεγάλη χαρά να το παρουσιάσω σχεδόν επίσημα, πριν από την επίσημη παρουσίασή του σε εσάς ή στην πρώτη που το... στους οποίους ανακοινώνεται. Λοιπόν, ο νέος φορέας λοιπόν αυτός ονομάζεται, είναι ένα Ινστιτούτο καταρχήν εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που αφορά την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι πιο οικείος με τον αγγλικό όρο, δηλαδή το Alternative Dispute Resolution. Λοιπόν, αυτός ο φορέας λοιπόν, όπως θα δείτε, είναι το START ADR και θα σας μιλήσω σήμερα για την επίλυση των διαφορών, την εξοδικαστική, αλλά μάλιστα όχι απλά την εξοδικαστική επίλυση διαφορών, την ηλεκτρονική εξοδικαστική επίλυση των διαφορών, με αυτή μου λοιπόν την ιδιότητα. Δεν θα σας πω, για παράδειγμα, πώς θα μπορούν να επιληθούν οι διαφορές δικαστικά, διαφορές ας πούμε, που μπορούν να αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, στα πλαίσια ειδικά του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νέων τεχνολογιών. Διαφορές που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, πολύ σημαντικό, και δικαιώματα όπως για παράδειγμα πολλοί από εσάς γνωρίζετε, το βλέπω και το ξέρω δηλαδή πρακτικά από την εμπειρία μου σαν δικηγόρος, με θέματα σημάτων, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ή πώς θα επιληθεί μια διαφορά, είτε διοικητικά είτε αστικά, σε επίπεδο δικαστικό, προσωπικών προσβολής, προσωπικών δεδομένων, ιδίως με το νέο κανονισμό που πραγματικά σοβαρεύει αρκετά τα πράγματα από 25 Μαΐου τώρα του 2018. Θα σας μιλήσω λοιπόν και θα πάω στην επόμενη, θα ξεκινήσω, θα σας μιλήσω λοιπόν για το πώς, τι μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα τι μπορείτε να κάνετε εσείς, από ποια πλευρά και αν είστε. Δηλαδή, είτε αν είστε ο έμπορος, έμπορος με την ευρεία του όρου, έτσι, έμπορος μπορεί να είναι οποιοδήποτε παρέχει υπηρεσίες, έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδίκτυο και παρέχει υπηρεσίες ή πολύ αγαθά και ευρύτερα. Δεν είναι απλά ο έμπορος που μπορεί να πουλήσει, για παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που πουλάει δικιακά κτλ. Είναι μια ευρύτερη έννοια. Είτε ακόμα αν είστε επιχειρηματίας ή αν είστε επαγγελματίας στο χώρο. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται όταν... Και το παίρνω από αυτή την πλευρά, διότι από την άλλη πλευρά, η μία διαφορά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει δύο πλευρές.
θα είναι και προφανώς ένας πολίτης, ένας καταναλωτής, ένας πελάτης. Και το θέμα δημιουργείται στο ψηφιακό κόσμο τι γίνεται όταν πρέπει να επιλύσουμε μία διαφορά. Και τα προβλήματα είναι πολλά. Και σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή εφαρμογής των νόμων, το παράδειγμα ξαναλέω γιατί υπάρχει και σε μένα με τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, και φυσικά σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή ποια δικαστήρια είναι αρμόδια, πού θα πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, σε ποια δικαστήρια, πώς πραγματικά θα επιληθεί μια διαφορά, δηλαδή και πρακτικά ζητήματα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και να σας κουράσω. Θα ξεκινήσω όμως από ένα τεράστιο πεδίο που ανοίγεται στην επίλυση των διαφορών και είναι το αυτό των καταναλωτικών διαφορών. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οποιοδήποτε από εσάς, λαμβάνω ως σημείο αναφοράς ότι οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε για να είστε σήμερα εδώ με την τεχνολογία, θα έχετε κάποιοι, μπορεί να είστε bloggers, μπορεί να έχετε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, developers κτλ. Θα ξέρετε πολύ καλά πως οι καταναλωτές έχουν αρκετά δικαιώματα, έτσι, το γνωρίζετε, οι πελάτες σας στην ουσία. Και προστατεύονται και πολύ αυστηρά, εγώ θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Επομένως, τι κάνουμε όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Εδώ πέρα, η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, και αν μου επιτρέπετε να κάνω έτσι ένα σχεδιάγραμμα για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε, θα δούμε καταρχήν τι είναι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, έτσι. Μετά θα δούμε το πολύ βασικό, σε ποιες διαφορές μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Μετά, γιατί πρέπει να επιλέξουμε ηλεκτρονική επίλυση διαφορών και γιατί να μην πάμε στα δικαστήρια. Και τέλος θα προσπαθήσω να σας δώσω έτσι μία ιδέα, θα καταλάβετε στο τέλος γιατί, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς κάνουμε, τι είναι στην πραγματικότητα ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Ξεκινώντας λοιπόν από το τι είναι ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, θα έλεγα καταρχήν ότι είναι μια εξοδικαστική επίλυση, δηλαδή χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, η οποία όμως γίνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω εδώ πέρα της επίλυσης είναι η τεχνολογία. Δεν θέλω να το αναλύσω, γιατί πραγματικά είναι τεράστια συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει επίσης, όταν λέμε για ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, επειδή προέρχομαι από τον κλάδο ως δικηγόρος και της διαμεσολάβησης, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει μια παρεξηγημένη αντίληψη ότι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών είναι ηλεκτρονική διαμεσολάβηση. Αυτό είναι λάθος και νομίζω είναι τη γενέση του, διότι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών με την νομοθεσία που θα σας δείξω σε λίγο ξεκινάει τώρα και στην χώρα μας. Νομίζω από την αρχή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η επίλυση διαφορών η ηλεκτρονική μπορεί να είναι διαμεσολάβηση, μπορεί να είναι διαιτησία, δεν θέλω να σας πάω σε όρους δύσκολους, μπορεί να είναι διαπραγμάτευση, μπορεί να είναι ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα με βάση κάποιους αλγόριθμους που από εκεί ξεκίνησε η ιδέα της ηλεκτρονικής, του ODR, του Online Dispute Resolution στην Αμερική. Δεν ξέρω κάποιοι από εσάς αν έχετε ακούσει για το παράδειγμα της πλατφόρμας του eBay και του PayPal. Ήταν ένας άνθρωπος, λοιπόν, δικηγόρος, ο οποίος εισήγαγε αυτόν τον τρόπο επίλυσης διαφορών στις διαφορές που προέκυπταν εντός του eBay με τους πελάτες του. Επομένως, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Το θέμα είναι, δεν θέλω να μπω σε μεγάλο βάθος, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, θέλω να σκιαγραφίσω λίγο το σύνολο, να δώσω το σύνολο της εικόνας. Καταρχήν, ξεκινάμε από τις διαφορές που μπορούν να επιληθούν ηλεκτρονικά. Σχεδόν όλες οι διαφορές μπορούν πλέον να επιληθούν ηλεκτρονικά. Μπορούν να είναι καταναλωτικές διαφορές, έτσι, που το βάζω πρώτο-πρώτο, διότι πραγματικά υπάρχει πλέον νομοθεσία ευρωπαϊκή και μάλιστα με κανονισμό που έρχεται και το επιβάλλει, τουλάχιστον σε επίπεδο προς το παρόν, ενημέρωσης με πρόστιμα. Ήδη στη Γερμανία, που είναι πάντοτε πιο συνεπής και λίγο πιο μπροστά, ήδη τα πρόστιμα ήταν ουσιαστικά. Μετά υπάρχουν, η ηλεκτρονική επίλυση μπορεί να τύχει εφαρμογή στις διαφορές μεταξύ επαγγελματιών, δηλαδή πόσες φορές έχει τύχει
επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής να έχουν θέματα, διαφορές μεταξύ τους και φυσικά πολλοί θέλουν να αποφύγουν δικηγόρους, δικαστήρια, έξοδα κτλ. Σε διαφορές οπωσδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πλέον με την άνοδο του διαδικτύου οι προσβολές στο πεδίο αυτό έχουν, δεν θα έλεγα πολλαπλασιαστεί, έχουν πραγματικά εκτοξευτεί. Διότι το διαδίκτυο και γενικά η πληροφορία και ο τρόπος που διαχέεται με τις νέες τεχνολογίες πλέον έχει ξεπεράσει τα στενά όρια που μπορεί κάποιος, ας πούμε, του ελέγχου να ελέγξει. Συνεπώς, οι διαφορές στο διαδίκτυο όσον αφορά αυτά τα δικαιώματα, θα το δούμε και στη συνέχεια, πραγματικά έχουν αρχίσει να γίνονται σημαντικές σε αριθμό. Και τέλος, αλλά όχι αμεληταίο, είναι οι διαφορές σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Στο αντίστοιχο τομέα θα αναφερθώ σε κάποια και θα σταθώ σε κάποια θέματα από την προηγούμενη ομιλία και γιατί εν τέλει είναι τόσο σημαντικός ο GDPR και σε επίπεδο επίλυσης διαφορών. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τις καταναλωτικές διαφορές, να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής τι συνέβαινε. Θα σας το θέσω από την άλλη πλευρά, που σίγουρα πέρα από επαγγελματίες στον χώρο της τεχνολογίας έχετε και βρεθεί και καταναλωτής. Μπορεί να κάνατε κάποια αγορά στο διαδίκτυο, να μην ήσασταν ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη, αλλά το ποσό να ήταν τόσο μικρό της διαφοράς ή η εταιρεία από την οποία τα αγοράσατε να ήταν μια εταιρεία του εξωτερικού, εγκατεστημένη στο εξωτερικό, και να είπατε δεν βαριέσαι τώρα για 50, 100, 200, καμιά φορά ίσως και παραπάνω ευρώ, που να μπω στη διαδικασία να καταφύγω σε δικηγόρους, δικαστήρια, πολλό δε μάλλον όταν αυτός ο επαγγελματίας ήταν αλλοδαπής, εκτός Ελλάδος. Καταλαβαίνετε, το κόστος είναι απαγορευτικό. Λοιπόν, επομένως, ο Ευρωπαίος νομοθέτης, προσβλέποντας την προστασία του καταναλωτή, γιατί κανείς, πραγματικά, και το λέω αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, αυτού του είδου οι διαφορές, δηλαδή, που υπάρχει μία πυκνότητα διαφορών, αλλά είναι χαμηλής αξίας, πραγματικά δεν φτάνουν ποτέ στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα πραγματικά να μην προστατεύονται επαρκώς και αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Εδώ πέρα, λοιπόν, έρχεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η Ευρώπη να πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Όπως, δηλαδή, έρχεται να προστατεύσει με το GDPR τα υποκείμενα, ας πούμε, των δεδομένων, με τη διαφάνεια και όλα τα μέτρα που προβλέπει. Αυτή τη στιγμή το momentum είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει προστασία του πολίτη, προστασία του καταναλωτή και διαφάνεια σε οτιδήποτε. Και αυτό το βλέπουμε τώρα όχι και με τα νομοθετήματα, και με το νομοθέτημα που θα σας πω τώρα αμέσως, και με το GDPR και με όλα τα νομοθετήματα, όπως η privacy regulation που προωθείται για την ιδιωτικότητα, με όλα τα νομοθετήματα που έρχονται μέσα στο 18 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθείται η διαφάνεια. Αυτό δεν είναι τυχαίο και επίσης δεν πρέπει να το πάρουμε έτσι, θα πρέπει μάλλον να το πάρουμε στα σοβαρά. Τώρα, το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη για τις καταναλωτικές διαφορές. Είναι ο κανονισμός 524 του 2013 και η οδηγία, η 11 του 2013. Να το πω εδώ πέρα ότι ακόμα και οι δικηγόροι ή άνθρωποι που μπορεί να είναι διαμεσολαβητές, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να έχουν και μια αλφα γνώση περισσότερα από κάποια από αυτά τα αντικείμενα, δεν το γνωρίζουν ότι έχει ήδη εισαχθεί και στην ελληνική ένωμη τάξη με την κοινή υπουργική απόφαση που βλέπετε παρακάτω. Και όχι μόνο αυτό, για πρώτη φορά υπάρχει και πρόβλεψη για πρόστιμο διοικητικό, μικρής βέβαια έκτασης, αλλά για πρώτη φορά αρχίζουν, όπως θα δούμε, όπως μάλλον έγινε και με τον κώδικα καταναλωτικής δεοντολογίας, που έθεσε για πρώτη φορά τις υποχρεώσεις κάποιου, ο οποίος έχει ενός επαγγελματία, όπως είπα πριν, που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει μια ηλεκτρονική σελίδα, που έθεσε πλέον σαφείς υποχρεώσεις και σαφή δικαιώματα προς τους πολίτες και καταναλωτές, έθεσε πλέον και τα πρώτα πρόστιμα και τις πρώτες διοικητικές κυρώσεις επί συγκεκριμένου.
Επομένως, πρέπει να δούμε πλέον ότι τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν των καταναλωτών και θα δούμε και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα αντικείμενα πολύ σοβαρά, διότι η επίλυση των διαφορών μπορεί, θα πρέπει μάλλον για τη μεριά των επιχειρηματιών να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως εργαλείο ακόμα και φερεγγιότητας, αν το θέλετε, και αξιοπιστίας στην αγορά. Πέρα από το γεγονός ότι θα δώσει και μια πραγματική λύση, ας πούμε, στις αντίστοιχες διαφορές. Ίσως δεν είναι τόσο αντιληπτό σε εσάς, αν μου επιτρέπετε, στις καταναλωτικές διαφορές, γιατί το σκέφτεστε από την πλευρά όχι των καταναλωτών και ότι οι διαφορές αυτές μπορεί να μην πηγαίνουν στα δικαστήρια κτλ. Όμως έχει την αξία του σε επίπεδο που ανέφερα, διότι πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, το εθελοντικό, σας το πω έτσι, ας πούμε, τη συμμόρφωση, να δείξετε ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται και ότι έχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στους πολίτες του. Ωστόσο, εκτός αυτού, θα το δούμε και στη συνέχεια, μάλλον θα το δούμε τώρα, ο οικονομισμός και η οδηγία θέτουν ρητή υποχρέωση, που το έχω δει σε μεγάλες επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι, δυστυχώς είναι ελαχιστότατες στο σύνολο. Θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή πλέον, οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρίτου, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, να καταρτίζονται πολύ πολύ προσεκτικά, αναπερίπτωση και ανασυγκεκριμένη δραστηριότητα. Ειδικά όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα, είμαστε στους όρους χρήσης. Λοιπόν, στους όρους χρήσης οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει πλέον, λέει η νομοθεσία, ρητή αναφορά αν υπάρχει κάποιος φορέας που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας για την επίλυση των διαφορών του με τους πελάτες του, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει και το link, ο σύνδεσμος δηλαδή, προς την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών, ενημερώνοντας παράλληλα τον καταναλωτή ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επιλύσει τις διαφορές του ηλεκτρονικά. Αυτό συμβαίνει καταρχήν, για να πούμε, να το θέσουμε έτσι πολύ σωστά και αυστηρά, για αυτούς, βέβαια αναφέρουμε στο ψηφιακό κόσμο, άρα στο ψηφιακό περιβάλλον που εφαρμόζεται πάντα, όταν η σελίδα αυτή, όταν επιχειρηματίας ή το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει υπηρεσίες ή πολύ αγαθά ηλεκτρονικά. Τότε είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει και εκεί πρόστιμο, όπως θα δείτε, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, είναι ως 1.000 ευρώ, που φυσικά όμως στην πολιτική που ακολουθείται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι όλα αυτά θα αρχίσουν να εντείνονται. Και σε επίπεδο προστήμων, αλλά και σε επίπεδο υποχρεώσεων. Δηλαδή, προσωπική μου εκτίμηση είναι, παρακολουθώντας το ζήτημα αυτό αρκετά χρόνια πίσω, από τότε που ήταν ακόμα ο κανονισμός και η οδηγία μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει υποχρέωση, για παράδειγμα, ενός ηλεκτρονικού καταστήματος να παρέχει το link στους, όχι μόνο στους όρους χρήσης, εμφανώς λέει η νομοθεσία, όχι μόνο αυτό, αλλά πολύ σύντομα εγώ πιστεύω, προσωπική μου εκτίμηση, ότι θα δούμε να υποχρεώνει τον επιχειρηματία να παρέχει ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, τη δυνατότητα, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι θα πρέπει οι επαγγελματίες του χώρου να έχουν ήδη βρει αυτά τα εργαλεία. Έτσι. Όπως δείτε το σε μια αντιστοιχεία με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που θα το δούμε στη συνέχεια. Το οποίο δεν είναι απαραίτητος έτσι κακό. Εγώ θεωρώ, αν δούμε από τα αποτελέσματα τα αμερικάνικα, που το eBay έχει επιλύσει εκατομμύρια, πραγματικά νούμερα, εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τώρα το ακριβές νούμερο, εκατομμύρια διαφορών ηλεκτρονικά των πελατών του, τα αποτελέσματα δείχνουν σε μία έρευνα που νομίζω τώρα πρόσφατα δημοσιεύθηκε από τον υπεύθυνο που έχει σχεδιάσει το αντίστοιχο σύστημα για το eBay επίλυσης διαφορών, τελικά οι πελάτες οι οποίοι επέλεξαν, τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα και μάλιστα επέλεξαν να επιλύσουν το παράπονο που είχαν απευθείας και εσωτερικά με το eBay, εν προκειμένου, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω δεν υπάρχει. Είναι ο μοναδικός που το έχει, η μοναδική εταιρεία που το έχει εφαρμόσει σε τέτοια έκταση. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι πελάτες αυτοί, ακόμα και αν η απόφαση που ελήφθη από το σύστημα αυτό του eBay, αν ήταν αρνητική, παρόλα αυτά οι πελάτες επιέστρεφαν στο κατάστημα.
Δηλαδή, όλη αυτή η πολιτική λειτουργήσε υπέρ του καταστήματος, δηλαδή, όχι μόνο διατηρήθηκε η πελατεία, αλλά και αυξήθηκε. Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή, ένας πελάτης, στην ουσία, αυτό που θέλει, και λέω την έννοια του πελάτη με την ευρύ του όρου έννοια, θέλει επίλυση διαφοράς, θα το πω πιο απλά. Θέλει να δει. Θα ικανοποιηθεί το αίτημά του ή δεν θα ικανοποιηθεί. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει άμεσα αποτελέσματα. Και ας είναι και αρνητικά. Γιατί σκεφτείτε πόσο πιο δυσαρεστημένος θα είναι ένας πελάτης σας, αν απορριφθεί πιθανώς μια αγωγή του, ή σκεφτείτε και το άλλο, πόσο ευχαριστημένος θα είναι αν τελικά δικαιωθεί μετά από πόσα χρόνια, μετά από πόσο κόπο, μετά πόσα έξοδα. Προφανώς νομίζω ότι δεν θα θυμάται το κατάστημα ευχάριστα. Επομένως, όσον αφορά τις καταναλωτικές διαφορές, αυτό που κρατάμε είναι ότι έχει ήδη έρθει στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα η ευρωπαϊκή είναι ήδη σε εφαρμογή εδώ και πάνω από ένα χρόνο, από 15 Φλεβάρι του 2016. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι περίπου, τουλάχιστον από τα περσινά δεδομένα του 2016, γύρω στις 24.000 διαφορές που επιλύθηκαν ηλεκτρονικά. Αλλά θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, και ίσως γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα εργαλεία, θεωρώ τα επόμενα χρόνια, δοθέντων αυτών των εργαλείων, θα δούμε μεγάλη άνοδο και στην πράξη, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζονται οι εταιρείες αυτές που δεν συμμορφώνονται. Γιατί ξέρετε ότι όταν μια αγορά γίνεται πιο, αν μου επιτρέπετε, πιο sophisticated, γίνονται όλοι οι παίκτες αυτής της αγοράς, έτσι, όχι μόνο η επιχειρηματίας, είναι ένας κύκλος. Άρα νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμμορφωθούν και λίγο να προλάβουν τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι. Ήδη εφαρμόζεται, ήδη υπάρχει υποχρέωση για αυτά που σας λέω. Επομένως, αν κάποιος από εσάς διατηρεί, έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, ηλεκτρονική σελίδα ή οτιδήποτε, θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως, να υπάρχει στους όρους χρήσης και όχι μόνο, γιατί υπήρχαν και εκεί κάποια θέματα νομολογιακά που κρίνονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πρέπει να υπάρχει εμφανώς ο σύνδεσμος προς την ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Γενικά να είναι εύκολοι και εύκολα προσβάσιμους. Πηγαίνοντας λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι, που αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικό, ξαναλέω όμως ότι εγώ είμαι σίγουρη ότι θα είναι το επόμενο στάδιο, γιατί βλέπουμε σε κύματα έρχονται ευρωπαϊκά οι νομοθεσίες συμπληρώνοντας την προηγούμενη. Η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών δεν μπορεί να αφήσει έξω και δεν μπορεί να μείνει. Δεν μπορεί να μείνει πίσω στις υποθέσεις μεταξύ των εμπόρων, των επαγγελματιών, δηλαδή εσάς των επαγγελματιών του χώρου. Λοιπόν, ποιες διαφορές μπορούν να επιληθούν ηλεκτρονικά. Πρακτικά κάθε διαφορά για την οποία θα πηγαίνατε, για παράδειγμα εδώ βλέπετε στα slides, οικονομικές διαφορές, δεν χρειάζεται επεξήγηση, εμπορικές συνεργασίες, franchise agreements, και πολύ σοβαρό όταν μιλάμε ότι υπάρχουν εδώ, αν είστε μέσα, developers ή web designers, ή προγραμματιστές, ακόμα και προγραμματιστές, έτσι, γιατί ακόμα και σήμερα παραδοσιακά κάποια πράγματα, κάποιοι τηρούν, ας πούμε, την παραδοσιακή διάκριση. Και εκεί μπορεί να βρεθείτε, το έχω δει στην πράξη, να γίνεται ανάθεση, για παράδειγμα, λογισμικού από μια εταιρεία σε κάποιον προγραμματιστή ή σε designer, ανάλογα φυσικά το επίπεδο, έχουν λίγο αρχίσει να συγχέονται οι ρόλοι, και να μην υπάρχει καμία σύμβαση. Λοιπόν, πολύ φυσικό είναι, όταν θα ανακύψει το πρόβλημα, και φυσικά θα γίνει αντιληπτό αν προσφύγετε σε κάποια νομική συμβουλή, που συνήθως το κάνετε, και δύο δικηγόρους, ότι δεν υπάρχει σύμβαση, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εδώ λοιπόν έρχεται η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών να δώσει πολλές λύσεις που ακόμα και τα δικαστήρια δεν θα μπορούσαν να δώσουν. Και θα δείτε, θα γίνει πιο αντιληπτό στη συνέχεια, που είναι και πολύ πιο εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι δύσκολα ένας developer, ένας προγραμματιστής θα καταφύγει εναντίον του εργοδότη, αν θέλετε, του ανθρώπου που του έδωσε την εντολή να δημιουργήσει το πρόγραμμα. Και δύσκολα να σας πω στην πράξη, το ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι δύσκολα θα πάει, θα έχει την ενημέρωση να κάνει μια σύμβαση, μια σωστή σύμβαση εκ των προτέρων. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επιλέγετε πάντοτε η συνέχιση της συνεργασίας.
Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι τα δικαστήρια δεν ευνοούν τη συνέχιση της συνεργασίας, είτε τη διατήρηση ενός καλού ονόματος στον χώρο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Επομένως, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι διαφορές σε αυτό το κομμάτι να επιληθούν γρήγορα και καμιά φορά και ήσυχα. Θα δείτε εδώ πέρα στη συνέχεια ένα άλλο κομμάτι στο οποίο το διαδίκτυο και γενικά η άνοδος της τεχνολογίας ευνοεί στην ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών, που είναι διαφορετική περίπτωση από την προηγούμενη. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολα να βρεθούν σχεδόν όλα από αυτά που βλέπετε στην οθόνη, τα βίντεο, φωτογραφίες, μουσική, γραφικά, να μην τα επαναλαμβάνω, και μετά κάποια πια εξειδικευμένα θέματα που μπορεί εκεί πέρα να υπάρχει και ένα είδος, αν μου επιτρέπετε, αθέμη του ανταγωνισμού, γιατί ένας πολίτης, αν θέλετε, ή ένας απλός χρήστης δεν θα κλέψει μια βάση δεδομένων, το καταλαβαίνετε. Όμως πολύ εύκολα θα κλέψει τη φωτογραφία ενός επαγγελματία φωτογράφου που βιοπορίζεται από αυτό. Εκεί πέρα είναι άλλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Έχοντας δει στην πράξη τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και να το πάω έτσι λίγο στο πιο σοβαρό της υπόθεσης, διανοητικής ιδιοκτησίας, δηλαδή προσβολές σε εμπορικό σήμα, σε λογότυπα, σε πατέντες ενίοτε, γιατί πατέντες παλιά εννοούσαμε οτιδήποτε, έτσι, πήγαινε αλλού λίγο το μυαλό μας σε πιο παραδοσιακά πράγματα. Πατέντες είναι, γνωρίζετε και στην τεχνολογία πλέον, γνωρίζετε εταιρείες τεράστιες που παλεύουν για τις πατέντες τους, γνωστές διαμάχες, Apple, Samsung κτλ. Επωνυμίες επιχείρησης, τα domain name, ένα τεράστιο θέμα που έχει δημιουργηθεί, ένα τεράστιο, πραγματικά δεν μπορώ να το τονίσω, θέμα που συμπλέκεται με όλα τα προηγούμενα, ειδικά τα ονόματα χώρου, και φυσικά καταλήγει στο τελευταίο, τον αθέμητο ανταγωνισμό. Εκεί η εμπειρία, τουλάχιστον η δική μου, έχει δείξει από όλη την Ελλάδα, γιατί αν ασχολούμαι με υποθέσεις όχι μόνο τοπικά λόγω και του εξειδικευμένου αντικειμένου, η εμπειρία έχει δείξει ότι για να μπορέσει κάποιος να τα επιλύσει αποτελεσματικά, πέρα από το επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων, της καλής συνεργασίας με ενός καλού δικηγόρου, νομικής συμβουλής κτλ. Αυτά τα βάζω, είναι πολύ βασικά, τα πιο βασικά, αλλά δεν θα αναφερθώ καν σε αυτά. Θα αναφερθώ στο επίπεδο στην πλευρά των δικαστηρίων. Μπορεί να γράψω το καλύτερο δικόγραφο, να έχετε κάνει τα πάντα, όμως θα πρέπει αυτό εν τέλει να περάσει από μια δικαστική κρίση. Και πόσο ένας δικαστής, προσωπικά το έχω δει, πόσο ένας δικαστής μπορεί να αντιληφθεί την έννοια του domain name, του ονόματος χώρου δηλαδή, ότι επιτελεί, ας πούμε, είναι εν είδη διακριτικό, είναι σήμα και διακριτικός τίτλος, πόσο είναι σημαντικό αυτό για την επιχείρηση. Πολλές φορές ξεκινάμε τα ασφαλιστικά μέτρα και ένα δικαστήριο βλέπει ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Και εσάς αυτό μπορεί να σας κοστίσει και την επιχείρησή σας. Φυσικά, χωρίς να μπορέσετε να το αποδείξετε ή να διεκδικήσετε αποζημιώσεις, διότι δικαστικά το ζήτημα της απόδειξης του ύψους της ζημίας είναι ένα τεράστιο θέμα, που μέχρι στιγμής, αν μου επιτρέπετε, μόνο θεωρητική και θεωρητικά το έχουμε δει, κακώς. Έτσι. Πρακτικά όμως θα πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο εκείνο το δικαστή. Ευτυχώς τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, εννοείται στην Αθήνα πρωτίστως, υπάρχουν ειδικά τμήματα που συγκροτούνται για τις σχετικές υποθέσεις. Δεν θα έλεγα ότι είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, γιατί θα είχαμε πολύ διαφορετικές, δεν θα είχαμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Λοιπόν, επομένως καταλαβαίνουμε ότι το να επιλύσετε τη διαφορά δικαστικά μπορεί καμιά φορά, πέρα από το κόστος, το χρόνο και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε αρνητικό από τα δικαστήρια και σαν, δεν ξέρω αν έχετε προηγούμενη επαφή με δικηγόρους, δικαστήρια κτλ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και αναποτελεσματικό. Συνεπώς, η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, δηλαδή να μην πάμε στα δικαστήρια, να επιλέξουμε μεταξύ μας να λύσουμε τη διαφορά. Φυσικά, όταν λέω μεταξύ μας, υπάρχει κάποιος τρίτος που βοηθάει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στον καθένα μας. Πριν φτάσω λίγο στο ζουμί της, αν με επιτρέπετε, της παρουσίασης μου, γιατί θα ήθελα περισσότερο να σας πω την αλήθεια, να ακούσω τις δικές σας ερωτήσεις πάνω στα θέματα, γιατί είναι θέματα τα οποία δεν έχουν,
από όσο γνωρίζω και γνωρίζω καλά, δεν έχουν ακουστεί στην Ελλάδα, δεν έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και γενικά δεν έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Θέλω να σας δώσω μια πρώτη ολοκληρωμένη, αλλά μετά θέλω να ακούσω τις δικές σας ερωτήσεις. Πολύ σύντομα, λοιπόν, σε ζητήματα, μια άλλη μεγάλη κατηγορία διαφορών, που πιστέψτε με σίγουρα θα ανακύψουν, είδατε σε προηγούμενη ομιλία το δεδαλώδες σύστημα που εισάγεται με το νέο κανονισμό, Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Πιστέψτε με, επειδή το βλέπω, το μελετώ και πρακτικά, πρακτικά για τους πελάτες μου, γιατί δεν είναι δυνατόν, είναι νομικό κείμενο, θα πρέπει να δώσουμε νομική συμβουλή και είναι κάτι που πλέον με την τεχνολογία δεν υπάρχει άνθρωπος και δικηγόρος δει που δεν θα το βρει μπροστά του. Πέραν αυτού, επειδή έχω ξεκινήσει ήδη να κάνω κάποιες εκπαιδεύσεις και να εκπαιδεύω και υπευθύνους προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορώ να πω ότι είναι από τους πιο σημαντικούς κανονισμούς που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ο γενικός κανονισμός της GDPR, θα είναι ο κανονισμός της επόμενης 20ετίας. Και αν για έναν δικηγόρο, δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, είναι τόσο χαρτογράφητα νερά και τόσο δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι πόσο καλή ενημέρωση, πόσο μεγάλη προσπάθεια θα πρέπει να γίνει από τους επαγγελματίες. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί αναφέρθηκαν έτσι αρκετά με μεγάλη ανάλυση σε προηγούμενη ομιλία. Ο σκοπός μου δεν ήταν να μπω στο γενικό κανονισμό, ήταν να σας δείξω μόνο τα δικαιώματα που υπάρχουν, κάποια παλιά, κάποια καινούρια, τα οποία όμως, μην ξεχνάμε, δεν σημαίνει ότι υπήρχαν αυτά τα δικαιώματα, τι έγινε, προσθέθηκαν 2-3 καινούρια. Καμία σχέση, δεν συμβαίνει αυτό. Ό,τι δικαίωμα υπάρχει έχει ενταθεί, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό και σε επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά και σε επίπεδο απόδειξης της συμμόρφωσης, που αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, και φυσικά καινούργια που προσθέθηκαν, που δημιουργούν ακόμα και πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής. Δηλαδή, ακόμα και να είστε ενήμεροι για το γενικό κανονισμό, να ξέρετε τι θα κάνετε, θα πρέπει και να δούμε και στην πράξη πώς θα το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι θα κάνουμε οργανωτικά μέτρα, θα πάρουμε τεχνικά μέτρα, θα κάνουμε gap ανάλυση και όλα DPI και όλα τα συναφή. Αλλά το θέμα είναι, ωραία να τα λέμε στην θεωρία, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Διότι εγώ μπορώ να σας πω πολύ ωραία κάλλιστα τη θεωρία για το GDPR. Όταν όμως έρθει κάποιος στο γραφείο μου και μου πει μπορώ να το κάνω αυτό, δεν είναι αρκεί η θεωρία. Θα πρέπει να δώσω την κατάλληλη εγώ και πρωτίστως ο DPA, ο Data Protection Officer που θα έχετε ορίσει, αν προβλέπετε και αν πρέπει να ορίσετε. Θα πρέπει δηλαδή, θα υπάρχουν άνθρωποι, θα πρέπει να πάρουν ευθύνες. Και αν μου επιτρέπετε κάτι, επειδή το παρακολούθησα την προηγούμενη ομιλία και ήθελα να το πω γιατί δεν ακούστηκε. Αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι μια δεύτερη σκέψη. Συζητούνται και ποινικές κυρώσεις για τους DPO. Δηλαδή για τους ανθρώπους που θα δίνουν την κατεύθυνση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον οι αποφάσεις θα σημαίνει και μία ευθύνη. Από την άλλη όμως βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν είναι ο έλεγχος στο GDPR, ναι μεν θα είναι διάχυτος, ναι μεν δεν θα υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίηση στην αρχή, όμως ποτέ δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, αν θέλετε. Εντάξει, κάποια τυπικά γίνονταν στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το ζήτημα όμως είναι το υποκείμενο των δεδομένων. Πλέον, με την άνοδο του διαδικτύου και γενικά με την εξοικείωση των χρηστών και των πολιτών, των καταναλωτών, αν θέλετε, με την τεχνολογία, έχουν γίνει πολύ πιο ενήμεροι. Εγώ έχω αρκετές υποθέσεις από την πλευρά των καταναλωτών που επιθυμούν τη δικαίωσή τους. Δηλαδή, είναι και ένα θέμα, καταλαβαίνετε, ευαίσθητο τα προσωπικά δεδομένα. Και μια που είπα ευαίσθητο, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις που υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, έτσι όπως το λέει ο νόμος, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα αυτά είναι ευαίσθητα, που είναι ακόμα περισσότερη ένταση του ελέγχου. Συνεπώς, το θέμα εδώ πέρα είναι προσωπικά, αν θέλετε. Θα συμφωνήσω ότι μία πλευρά, ναι, είναι η συμμόρφωση, αλλά η άλλη πλευρά, απ' την άλλη, είναι τα δικαιώματα των πολιτών που έρχονται να τα διεκδικήσουν. Και εδώ βλέπετε μία σειρά δικαιωμάτων, δεν θα αναφερθώ. Είπαμε για τα πρόστιμα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν αστικές στα προσωπικά δεδομένα και αστικές και ποινικές κυρώσεις. Δηλαδή δεν είναι πληρώσαμε ένα διοικητικό πρόστιμο ή μία σύσταση, θα δούμε πώς θα το εφαρμόσει η αρχή προστασίας δεδομένων και τελειώσαμε.
Έτσι. Εδώ θα ανακύψουν σοβαρά ζητήματα και σοβαρά ζητήματα που πιστέψτε με, όταν είναι τόσο σοβαρά. Είστε όλοι ενήμεροι για υποθέσεις διαρροής προσωπικών δεδομένων, κυρίως του εξωτερικού, που πολλές φορές έγιναν γνωστές και μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μετά από αρκετούς μήνες ανακοινώθηκε η διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση, αν ανακοινωθεί, αν για παράδειγμα υπάρχει διαρροή, ασκηθούν οι δικαιώματα, δικαστικά εγώ το λέω, γιατί έτσι λίγο πάμε, αν με επιτρέπετε, προς το αμερικάνικο πρότυπο, αν δούμε λίγο και το ύψος των προστήμων, πιστέψτε με ότι αν αυτό πάρει έκταση δημοσιότητα, σε επίπεδο μιλάω τώρα επίλυσης διαφορών, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ήταν πολύ καλό ούτε για την φήμη, ούτε για την εικόνα της επιχείρησης, αλλά πολύ περισσότερο και για τα οικονομικά της δεδομένα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα δημιουργήσει. Μια πιθανόν, στην Αμερική συνηθίζεται αυτό, παρότι που υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα πάνω στα ζητήματα αυτά εδώ και χρόνια, υπάρχει μια χιονοστιβάδα, ένα ντόμινο μετά από δικαστικές αποζημιώσεις που αναζητούνται. Επομένως, ειδικά στην περίπτωση των προσωπικών δεδομένων, και αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε Δεκέμβριο, δηλαδή μερικούς μήνες πριν την εφαρμογή του κανονισμού, και ήδη τα αποτελέσματα λένε ότι λιγότερο από το 50% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν συμμορφωθεί. Των ευρωπαϊκών, που σίγουρα είμαι σίγουρη ότι ανεβάζει και το δείκτη. Στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπω, δηλαδή, είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν ξεκινήσει ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις κτλ. Σε πρώτο επίπεδο. Συνεπώς, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα χειριστούμε μία διαφορά με ένα πιθανό πελάτη, με ένα πιθανό καταναλωτή, που θα προκύψει από διαρροή ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τα δικαιώματα που τίθενται σε εφαρμογή με το GDPR. Και για να καταλήξω λοιπόν, γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε την επίλυση των διαφορών. Δεν λέω, σας είπα ότι σήμερα δεν θα σας μιλήσω με άλλες ιδιότητες, αλλά θα σας μιλήσω με ιδιότητα ως επικεφαλής του Start ADR. Γιατί? Διότι αν είναι κάτι να πάει δικαστικά, θα πάει δικαστικά. Δεν λέμε ότι όλες οι διαφορές θα μπορούν να επιληθούν ούτε ειρηνικά, ούτε εξωδικαστικά κτλ. Απλά θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τα εργαλεία αυτά, όταν χρειαστεί, να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα υπάρχουν διαφορές, επομένως, που μπορεί να μην σας συμφέρει να τις αφήσετε να πάνε δικαστικά, για πολλούς λόγους. Η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, και θα πάω με την άλλη την πλευρά, μπορεί να επιλύσει αυτές τις διαφορές με πολύ χαμηλό κόστος. Καμία σχέση με το επίπεδο των εξόδων που μπορεί να υπάρχουν σε επίπεδο προσφυγής στη δικαιοσύνη, με αγωγές, εφέσεις, ασφαλιστικά μέτρα, δεν ξέρω αν σας λένε κάτι όλα αυτά. Είναι διαδικασίες που η καθεμία έχει ένα κόστος πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι ένα μεγάλο όφελος της επίλυσης των διαφορών ηλεκτρονικά είναι η ταχύτητα. Γνωρίζετε πάνω κάτω λίγο τους χρόνους για μια δικαστική απόφαση, και αν μου επιτρέπετε το παράδειγμα ένα πρόσφατο που είχα από όνομα χώρου, μέσα σε 2-3 μήνες ο άνθρωπος καταστράφηκε, διότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα που έφερνε το 90% των εσόδων του, ήταν κατεβασμένο. Δηλαδή, πόσο μπορεί ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας να κλείσει το μαγαζί του, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για 4-5 μήνες και μετά, μέχρι πότε θα βγει η απόφαση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ η ταχύτητα μετράει. Και μετράει σημαντικά σε επίπεδο... Είναι χρήματα. Λοιπόν, επίσης η εμπιστευτικότητα, όπως είπα προηγουμένως, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι υποθέσεις προσωπικών δεδομένων, που θα το δούμε πάρα πολύ από τον Μάιο του 2018. Ήδη εγώ έχω υπόψη μου, τουλάχιστον από την, πάντα μιλάω από τη δική μου την εμπειρία και την πρακτική, ήδη οι καταναλωτές είναι πολύ πιο ενήμεροι για τα δικαιώματά τους και επιμένουν πως θα πρέπει πρωτίστως, αυτό που βλέπω εγώ, όχι τόσο να αποζημιωθούν ή να πάρουν παχυλές αποζημιώσεις κτλ. Αλλά λένε ότι αυτή η πρακτική πρέπει να σταματήσει. Και από ό,τι βλέπω, δηλαδή, θα υπάρχει ένα θέμα. Θα κινήσουν, δηλαδή, οι καταναλωτές και οι πολίτες, να το θέσω έτσι, ιδίως με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, με τις βάσεις δεδομένων, με την κατάρτιση προφίλ και όλα αυτά που εντείνονται,
θα αρχίσουν να γίνονται λίγο πιο ευαίσθητοι με τα προσωπικά τους, ήδη έχουν αρχίσει δεδομένα. Επίσης, η αποτελεσματικότητα νομίζω συμπεριλαμβάνει όλα τα προηγούμενα που σας είπα, διότι αν δεν έχεις την ταχύτητα, αν δεν έχεις το χαμηλό κόστος, νομίζω πιο ηλεκτρονικό κατάστημα, ποιος επιχειρηματίας και ποιος επαγγελματίας μπορεί να τα απεξέλθει στις παρούσες συνθήκες. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την νομοθεσία, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τις καταναλωτικές διαφορές με την οδηγία. Έχουμε την οδηγία για τα προσωπικά, τον κανονισμό. Έχουμε τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε τον κανονισμό που έρχεται για το e-privacy, που αλλάζει πάλι για την ιδιωτικότητα πολλά θέματα. Και όλα αυτά προβλέπουν πρόστιμα και κυρώσεις. Νομίζω ότι όσο καλύτερα εργαλεία δίνουμε στους εαυτούς μας να εξοπλιστούν και να προετοιμαστούν για όλη αυτή την νομοθεσία που έρχεται, γιατί σίγουρα επιτελεία νομικών δεν μπορούμε να έχουμε, έτσι, για να τα προλάβουμε όλα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και σε επίπεδο επίλυσης διαφορών τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε έστω, αν μου επιτρέπετε, και την τελευταία στιγμή. Και φυσικά να αποφύγουμε και τα πρόστιμα. Προσπάθησα να σας δώσω μία γενική εικόνα το τι είναι, γιατί είναι κάτι πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί έτσι, αλλά τουλάχιστον εγώ περιληπτικά αυτό μπορώ να το αποδώσω. Είναι κάτι πολύ καινούριο που έρχεται στην Ελλάδα. Η εξοδικαστική επίλυση έχει έρθει. Εγώ θεωρώ ότι λόγω της τεχνολογίας η ηλεκτρονική επίλυση θα έρθει πιο γρήγορα από άλλες μορφές, για πρακτικούς και μόνο λόγους, διότι ήδη έχουμε χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα, χιλιάδες νέους επαγγελματίες του χώρου, start-uppers, καινούργια μυαλά, καινούργιους ανθρώπους, και θεωρώ ότι εκεί πραγματικά θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα και θα αναζητηθούν αυτά τα εργαλεία. Και μάλιστα, ξαναλέω, από νέους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να πεις σε έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, να εφαρμόσει, έναν μεγαλύτερο άνθρωπο να εφαρμόσει διαμεσολάβηση, κάτι το οποίο, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει σε μία διαφορά, από το να δώσεις ένα εργαλείο που θα είναι και ένα εργαλείο αξιοπιστίας, δηλαδή ένα συν για την επιχείρησή του, σε έναν νέο άνθρωπο, στην πρακτική καθημερινότητά του. Ένα εργαλείο ηλεκτρονικό που θα το εφαρμόζει στο ηλεκτρονικό κατάστημα που θα είναι online κάθε μέρα, είστε ως τη σελίδα του, είστε οτιδήποτε, στην καθημερινότητά του. Το πώς θα γίνει αυτό, η ηλεκτρονική επίλυση, σας είπα, έχει πάρα πολλές μορφές. Εγώ, προσπαθώντας, πραγματικά θέλοντας να σχεδιάσω, αν μου επιτρέπετε, έτσι, να πω δύο λόγια γι' αυτό, θεώρησα ότι πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια και τα δεδομένα που ήδη υπήρχαν στο εξωτερικό και ήδη είμαστε στο ίδιο επίπεδο, για παράδειγμα, με την Αμερική. Με το Start ADR έχουμε ξεκινήσει μία πλατφόρμα αρχικά για την επίλυση των διαφορών των καταναλωτικών, διότι είναι υποχρεωτική και είναι πάρα πολύ εύκολη στις επιταγές και στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και έπονται και εργαλεία για την επίλυση όλων των υπολείπων διαφορών από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, διότι εγώ αυτό μπορώ να πω και το λέω με οποιαδήποτε ιδιότητα, όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα πραγματικά νομικά και θα πρέπει να δοθούν οι σωστές κατευθύνσεις και ενημερώσεις και τα σωστά εργαλεία. Επειδή ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, η αλήθεια είναι, το Start ADR, γι' αυτό είπα ότι είστε και οι πρώτοι στους οποίους ανακοινώνεται. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, πολύ πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και επομένως θα είναι online και η αντίστοιχη πλατφόρμα, να μπείτε να τη μελετήσετε και να δείτε, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι είναι ηλεκτρονική επίλυση στον οποιοδήποτε. Πρέπει να έχει την πρακτική εμπειρία και τότε θα καταλάβει. Επομένως, αν οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, αυτό που μπορώ να πω και δεσμεύομαι, γιατί δεν μπορώ να το ικανοποιήσω αυτή τη στιγμή, μπορεί να στείλει στο blog, όπως είπε και η Ευαγγελία, και ολοκληρώνω με αυτό, στη σελίδα στο ριαπαδημητρίου.gr, να κάνει εγγραφή στο newsletter, ώστε να, με την πρώτη παρουσίαση του Start, επίσημη του Start ADR, να λάβει και σχετική ενημέρωση
τουλάχιστον σε πληροφοριακό επίπεδο, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο. Εδώ θα ολοκληρώσω κι εγώ. Ελπίζω να μην έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.